Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Εξ αρχής, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε να με καλέσετε, να μας καλέσετε. Είναι μια όμορφη στιγμή να βλέπεις νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να ξεφεύγουν από τα τετριμένα της κοινωνίας, τα καφενεία, τις καφετέριες. Αυτό είναι το εφαγωνίζεστε, ο πρωταθλητισμός ακολουθεί. Αν έχει επιστέγασμα ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, για μένα είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να δίνεις τον αγώνα, να είσαι τίμιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να παρακολουθείς όλα αυτά που γίνονται όμορφα, χωρίς επεισόδια, χωρίς βία. Όλοι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια τι σημαίνει βία στους αθλητικούς χώρους. Καλό είναι αυτό το πράγμα να ξεχαστεί, να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Βέβαια, αυτά είναι ωραία λόγια, λένε όλοι πάντα. Στην πράξη είναι στο χέρι μας να το αντιμετωπίσουμε και να το βοηθήσουμε. Και εγώ έχω δύο παιδιά και ο γιος μου έπαιζε και στην ομάδα της Ιερισσού αρχικά, εν συνεχεία στο Στρατόνι, τώρα είναι κάτω στην Κρήτη. Η κόρη μου, περιέργως, παρόλο που έχει ακολουθήσει αυτό το χώρο, είναι και ποδοσφαιρίστρια και είναι τερματοφύλακα στην ομάδα της Ροδόπης. Οπότε έχουμε μία σχέση με το ποδόσφαιρο. Για να πάω στον πατέρα μου που ήταν τερματοφύλακα στη Νέα Ιωνία και στην ΑΕΚ στη δεκαετία του 50. Άρα υπάρχει μία παράδοση στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πω λοιπόν για τον Απόλλωνα Αρνέας ότι η συγκυρία είναι τέτοια που του δίνει τη δυνατότητα ίσως να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το πιστεύω θα το κάνει, γιατί αν δούμε και τις ομάδες και τη θέληση που έχει, γιατί όχι να το πετύχει. Και από εκεί και πέρα, σαν ελληνικός χρυσός, το ξέρατε, δεν ήταν είδηση, είμαστε και θα είμαστε κοντά σε όποια προσπάθεια κάνουν οι ομάδες του Δήμου Αριστοτέλη γενικότερα. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε και το βήμα για ΓΑΜΑ Εθνική, σαφώς θα είμαστε και περισσότερο κοντά σας. Καλή επιτυχία και πάντα τέτοιες ωραίες στιγμές να ζείτε στην Αρνία και σε όλο το Δήμο Αριστοτέλη, αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Τον κύριο Γενικότερα Ματέα, παρακαλώ. Αλλιώς την πλακέτα. Είναι αλλιώς την πλακέτα. Είναι λίγο να σας φωτογραφίσουμε. Καλό χαμόγελο. Ρε Ροδοκό, κοινό. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, να διαβάσω λίγο την πλακέτα. Ελλάς Χον, τιμή Σένεκε, στον μουσικογυμναστικό όμιλο Απόλλων Αρνέας. Θερμά συγχαρητήρια για την για την κοινωνική πορεία του. Και την συνεχή άνοδο στο θέμα του αθλητισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξεχάσει ακόμα τα λόγια στον αγιασμό που πραγματικά ξεφύγαμε και από θέματα προπολιτικής και ήταν θέματα και αγωγή πραγματικά στους αθλητές μας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός που μου δίνει την ευκαιρία εκπροσωπώντας την Εκκλησία βεβαίως, δηλαδή εσάς, να βρίσκομαι ανάμεσα σε νέα παιδιά, σε νεότερα παιδιά και στην διοίκηση βεβαίως του Απόλλωνα μαζί με τους εκλεκτούς άρχοντες του τόπου και όλους τους φίλους που καλέσατε εδώ απόψε για την όμορφη αυτή βραδιά προς τιμήν σας. Αγαπητά μου παιδιά, θα με επιτρέψετε να σας προσφωνούμε έτσι εμείς σαν κληρικοί. Όλα τα φαινόμενα σήμερα έχουν έλλειψη από ήθος και αξία. Πάρτε εξωτερική πολιτική μεγάλων λαών, πάρτε ρήξεις ανάμεσα στους λαούς, πάρτε ακόμα και σε οικογένειες, μπείτε και σε συλλόγους, μπείτε ακόμα και στην ίδια την πολιτεία και στην εκκλησία. Έχουμε έλλειψη από πρόσωπα που έχουν ήθος, που έχουν κύρος, που έχουν αξία. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, οι πάντες ομιλούμε, ωραιότατα το είπε προηγουμένως και ο προαλήσας εμού, οι πάντες λαλούμε περί της αξιοπρέπειας και της αξίας και της τιμής που έχει, που πρέπει να έχει ο καθένας, τη θέση του δηλαδή, μέσα στην κοινωνία. Φτιάχνουμε όμως μια κοινωνία ψεύτικη τις περισσότερες φορές. Γιατί τα κατορθώματά μας τα στηρίζουμε στις πλάτες εκείνων, τους οποίους θεωρούμε μουζίκους και δούλους,
γιατί εμείς τις αξίες τις δικές μας τις έχουμε πετάξει προπολού στα σκουπίδια και δυστυχώς μέρα με την ημέρα γεμίζουν, μέρα με την ημέρα γεμίζουν από αυτά τα σκουπόξυλα και τους φελούς που επιβλέπουν σε μια κοινωνία που μοιάζει με μια θάλασσα μετά από παλίλια, επάνω στις οποίες τα νερά επιπλέον σκουπόξυλα, φελή, άχρηστα πράγματα και δυστυχώς μέσα από μια κοινωνική ταραχή σήμερα, το βλέπετε καλά, ότι σε όλα τα επίπεδα επιπλέον κοινωνική φελή, κοινωνικά σκουπίδια, κοινωνικά σκουπόξυλα. Μάθαμε και πληροφορηθήκαμε ότι ο αγώνας σας ήταν έντιμος. Δεν με νοιάζει το κύπελο που πήρατε. Με νοιάζει ότι το πήρατε γιατί έχετε την καλή τη διάθεση να είστε αξιοπρεπείς, να είστε ο εαυτός σας, να εκφράσετε τούτο που λέγεται ελληνικό κουβέρνο και ελληνικός παραδοσιακός τρόπος ζωής, μην τον αλλάξετε. Και ειδικότερα, σας παρακαλώ, γίνετε εγγύηση για τούτα παιδιά, τα οποία θα σας ακολουθήσουν και θα σας κάνουν ινδάματα, στα δωματιά τους σας έχουν. Προσέξτε, μην βγείτε εξαιτίας σας από τα δωματιά τους. Παρακαλώ, δώστε την ποιότητα, την αναγκαία, να σας έχουν αιώνια και να χαίρονται και να σας τιμούν γιατί το αξίζετε. Το δεύτερο που έχω να πω στην αγάπη σας είναι ότι σαν εκκλησία τιμάμε τους αγώνες. Και ο Παύλος όταν τελείωσε τον αγώνα του πλέον ανά τα έθνη και βρέθηκε στη Ρώμη για να του πάρουν το κεφάλι, έγραψε στις επιστολές του «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, λοιπόν, από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης στέφανος. Το δρόμο μου τελείωσα. Τον αγώνα μου τον έφερα εις πέρας, λοιπόν, το στεφάνι μου το δικαιούμαι». Και έλεγε ο πνευματικός μου στην Τρίπολη ότι «Τη δόξα σου μη τη δίνεις σε κανέναν». Θα σας το πω έξω από τα δόντια. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει η έντιμη δόξα. Μη τη δώσετε σε κανέναν, αλλά κοιτάξτε να την κατακτήσετε με υδρότα για να μπορεί να είναι στερεωμένη για πάντα και σε σταθερές βάσεις. Από την καρδιά μας σας χαίρομαι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, ανέβασμα ανώτερο. Νέα παιδιά είστε, έχετε το στρίγος και την δύναμη. Και συγχαίρω και τους άρχοντες απόψε, αλλά και τον ελληνικό χρυσό που θεώρησε καλό και με την παρουσία του και με την δύναμή του και εκείνος και οι άρχοντες του τόπου και εμείς μαζί να έρθουμε κάπως αρρωγή στον αγώνα σας. Καλή επιτυχία περαιτέρω. Τέξες πολλά, ευλογημένα και με πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω να προσθέσουμε την ειδική πλακέτα. Υποτυχία να είναι ο ομιλό. Υψηλότατε, να σας συγχωρείς. Υψηλότατος, τον βλέπετε άλλωστε. Στην εκκλησία, όταν κάσω στην αριστερή πλευρά που κάθονται οι άντρες, ή θα είναι ψηλότερος ο Κύρκος ή αυτός, κανονίστε. Έπαινος για τις επιδόσεις, τις διακρίσεις και το ήθος κατ' είναι επιδειξή. Ο μία μικρονεφών Αρναίας, κατά την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, αποδιδόμεν τα εύσημες πάντας που συμπελέξαντας προς τούτο και συγχαίροντας, απονέμουν των δίκαιων έπαινων και την ευλογία της Εκκλησίας του Χριστού. Με τα πατρικών ευχών και ευλογιών, ο Μητροπολίτης, ο Ιερισσού Αγιώρος και ο Αγαμερίου Θεόπληκτος. Σας ευχαριστούμε. Καλέσω να πείτε από το βήμα για να χαιρετήσετε την εκδήλωση και να με το λόγο σας να ευχηθείτε, να συγχαρείτε τα παιδιά σαν εκπροσώπους της. Να πω και εγώ δύο λόγια τώρα, έτσι, για να κλείσω την εκδήλωση. Καταρχήν, δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει παραλέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ και τα πολλά συγχαρητήρια από όλους τους συνδημότες μας εδώ στο χωριό μας, στην Αρναία, για αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνετε, αυτή την ωραία διαδρομή, αυτό το ταξίδι, κυματοπεριπέτεια, αρμονίες, με ήττες πιθανών και με νίκες βέβαια περισσότερες, αλλά πάντα έχοντας ως στόχο την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι, πιστεύω, το πρώτο συμπέρασμα από αυτή τη διαδρομή. Να έχουμε ένα στόχο. Να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό να προέρθει μέσα από μια ευγενή άμυλα που καθορίζει επίσης τις τάσεις αυτής της προσπάθειας και μέρα με τη μέρα σωρεύει αθρηστικά
αυτά τα αποτελέσματα για να φτάσουμε στο επιθυμητό και εδώ έχουμε διπλό σκορ, διπλό επιθυμητό. Έχουμε το double. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Είχα τη χαρά να βρεθώ εκείνο το απόγευμα στο κύπεδο. Το χάρηκα και εγώ ως παλιός ποδοσφαιριστής στο Απόλλωνα. Στα νεανικά μας χρόνια και εμείς περπατήσαμε και παίξαμε όχι σε χόρτο, τότε είχαμε πετρώδες έδειφες από κάτω, έτσι ήταν χώμα με ψηλό πετραδάκι. Αλλά η προσπάθεια ήταν η ίδια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σας δυναμώνει όταν φτάνεις στο στόχο σου, όταν φτάνεις εκεί που έχεις οραματιστεί να φτάσεις, καταλαβαίνετε ότι η κούραση εξαφανίζεται, η εργαλεία είναι γιορταστικά παρούσα και σαφώς σου δίνει πλέον την προοπτική για κάτι διαφορετικό, για να βάλεις νέους στόχους, για να ανοίξεις νέους δρόμους, για να μπεις σε νέες περιπέτειες. Εμείς ευχόμαστε λοιπόν να ανοίξουν αυτοί οι δρόμοι, να μπείτε σε νέες περιπέτειες. Και θα θέλαμε ειλικρινά, αν μπορούσαμε κάποια στιγμή, σε όλο το Δήμο μας, να κάνουμε κάτι πιο δυνατό, πιο οργανωμένο, πιο ουσιαστικό και ταυτόχρονα δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε τοπικό χώρο και τοπικό επίπεδο να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τις πόρτες για νέα παιδιά, την περιοχή μας, για να έρθουν και να συμπληρώσουν τα κενά που θα αφήσουν μεγαλύτεροι. Πάντως αυτή η συνέχεια της διαδρομής, το Απόλλωνα, είναι κάτι σημαντικό και μοναδικό. Δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, γίνεται για πολλωστή φορά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια διοίκηση, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συνδημότες μας από την Αρναία που εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες μοχθούν και πάσχουν για να έχουμε πρωτιές. Και είναι σημαντικό να έχουμε και πρωτιές. Άρα αξίζουν συγχαρητήρια και στην διοίκηση του Απόλλωνα και μέσω αυτής της διοίκησης να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε όλες αυτές τις διοικήσεις που και τα καιρούς περάσαν, όλα αυτά τα 100 χρόνια, μια που γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια. Γιατί έτσι καταφέρνεις το στόχο σου. Ποτέ ένα άθλημα δεν είναι μια διαδρομή μοναχικού καβαλάρη. Και αυτή την περίοδο επίσης κάνουμε ένα άθλημα που δεν είναι για το μοναχικό καβαλάρη, είναι ομαδική δουλειά. Είναι ομαδική δουλειά, θέλει καλή ομάδα, θέλει παίχτες καλούς για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και έτσι εμπνεόμαστε και εμείς από τις επιτυχίες δικές σας για να έχουμε και εμείς στη συνέχεια τις δικές μας επιτυχίες και να έρθουν κι άλλα στη συνέχεια περισσότερα. Πάντως είναι σημαντικό επίσης το ότι αυτή η ομαδική προσπάθεια δημιουργεί χαρακτήρες, εμβαθύνει την ψυχή του καθενός μας και δίνει τη δυνατότητα της συνέργειας, της συνεργασίας που είναι χρήσιμη για τη ζωή. Τίποτα δεν κατακτείται από μόνο του. Σαφώς ο καθένας που μας βάζει τη δική του προσπάθεια, τη δικό του προσωπικό αγώνα, αλλά είναι καλό να συνηθίσουμε σε μια κοινωνία δημοκρατική να συνυπάρξουμε, να συνυπάρξουμε το διπλανό μας, να συνυπάρξουμε με τον σύντροφό μας, να συνυπάρξουμε με αυτόν που το συναγωνιστή μας για να φτάσουμε στο στόχο μας. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ανοιχτά τα φτερά σας πάντα, γιατί όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό μόνο με κερδίσει έχει παιδιά, μόνο με κερδίσει έχει, και να δώσουμε τα παραδείγματα και στα μικρότερα παιδιά να ακολουθήσουν αυτές τις διαδρομές τις δικές σας. Θέλω λοιπόν αυτά τα ανοιχτά φτερά να κρατήσετε, να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τα παιδιά του κόσμου, με τους αθλητές όλου του κόσμου, γιατί ο αθλητισμός μόνο ενώνει και είναι και μια ευκαιρία να δώσουμε και εμείς το παράδειγμα αυτό, γιατί χρειαζόμαστε την κοινωνική συνοχή στο Δήμο μας, γιατί ίσως είμαστε ο μοναδικός Δήμος σε όλο τον κόσμο που δεν έχουμε αυτή την ενότητα που χρειάζεται να έχουμε. Το ζούμε, θα το ζήσουμε και τώρα. Είναι μια ευκαιρία εσείς μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από την νιώτη, μέσα από την επικοινωνία της χαράς της νιώτης, να ενώσετε όσο καλύτερα μπορούμε την κοινωνία ολόκληρη. Και να δώσετε πάντα το παράδειγμα της συμφιλίωσης, της συνύπαρξης, του έντιμου αγώνα που έχετε δώσει μέχρι τώρα. Και θέλω και αυτό να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, είναι και το πώς κανείς συμμετέχει στον αθλητισμό, με τι ήθος κινείται, με τι δύναμη κινείται. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, που είναι χορηγός του Απόλλωνα και βοηθάει έτσι ώστε ο αθλητισμός να αναπτυχθεί. Χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις του τόπου μας να βοηθήσουν τον αθλητισμό. Χρειαζόμαστε όλες τις επιχειρήσεις του τόπου μας να αγκαλιάσουν την κοινωνία και την νεολαία, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και να οραματιστούν κάτι καλύτερο. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους, τους προπονητές μας, τη διοίκηση,
τους χορηγούς να είναι γυροί για να τροφοδοτούν με ό,τι χρειάζεται την ομάδα για να προχωρήσει. Και εσάς πάνω απ' όλα, αγαπητά μου παιδιά, να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε. Μας δίνετε και εμάς κουράγιο, γιατί οι προχές διαμορφώνουν και άλλες προοπτικές, ανοίγουν νέους δρόμους. Να είναι ανοιχτοί πάντα αυτοί οι δρόμοι σε όλους σας. Καλή σας δύναμη, καλή συνέχεια και να είστε αγαπημένοι, μοιασμένοι όχι μόνο μεταξύ σας, αλλά και με όλες τις ομάδες του Δήμου και με όπως αγωνιστείτε αύριο και μεθαύριο στο γήπεδο του Αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνατε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλά προσοχή. Κύριε Δήμαρχε, θα παρακαλέσω την τιμητή σας διάκριση στους πρωταγωνιστές. Θα καλέσω τον αρχηγό της ομάδας, τον Θανάση Ζεζογιάννη. Στους εκπρόσωπους του Δήμου να έρθουν δώσω τα τιμητικά μετάλλια στους αθλητές. Πρόεδρος του Δήμου, ο κ. Σάρας, παρακαλώ να διαλεχθεί τον Δήμαρχο. Σαν και 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 σ
Νεκρόν θανάτων θάνατων πατήσας και έτσι την ζημή μας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και σ' αιώνας των αιώνα. Αμήν. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον την τράπεζα ταύτην ότι Άγιος υπάνεται νύν και έκει σ' αιώνας των αιώνα. Αμήν. Και ψηλότερα, να ζήσετε. Έτσι, πάντα τέτοια. Γεια σου. Άντε και σαρότερα.